Φαινόμενο των άτυπων και παράνομων πληρωμών στους λειτουργούς του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, δηλαδή το Φακελάκι, ήταν το επίκεντρο της μέρηδας που διοργάνωσε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο. Σε αυτό το οποίο συζητάμε είναι να υπάρξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, αυτό θα το δούμε, που θα δίνει τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στον πολίτη ή μέσω των γραφείων προστασίας των δικαιωμάτων, η οποία θα διερευνάται από τα ειδικά ελεκτικά όργανα. Το Φακελάκι ευδοκιμεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, όπως αυτή του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, που έγινε το 2012 σε δείγμα 2.741 ασθενών και αποκαλύπτει το 32,4% εξ αυτών είχε δώσει χρήματα κάτω από το τραπέζι. Αντίθετα, έρευνα του ΤΕΙ Κρήτη σε νοσοκομεία του νησιού έδειξε ότι μόλις το 4,3% των γιατρών ζήτησε χρήματα για να προχωρήσει σε ιατρική πράξη, κυρίως σε χειρουργική. Είναι άξιο διερεύνησης, περαιτέρω διερεύνησης, διότι δείχνει ότι είναι εμπεδωμένο κοινωνικά το φαινόμενο της πρόθεσης του ασθενούς, χωρίς να ζητηθούν χρήματα να δίνει. Μέσα σε μία 15ετία, είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, έχουν διακινηθεί 85 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρου χρήματος στην Ελλάδα μόνο από τον τομέα της υγείας. Πρέπει να αμυνθεί ο υγειονομικός επιστήμονας και ο υγειονομικός λειτουργός για αυτό που κάνει. Πρέπει να αμυνθεί στο επίπεδο που της αξίζει η πραγματική ζωντανή εργασία. Από το βήμα της ημερίδας εξαγγέλθηκε και η δημιουργία γραφείου προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία με καταρτισμένο στελεχειακό δυναμικό. Ενώ άμεσα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η ηλεκτρονική λίστα χειρουργείων, αρχίζει γενομένες από νοσοκομεία που λειτουργούν πιο οργανωμένα. Το πρόβλημα της καθυστέρησης των χειρουργείων μην νομίζετε ότι θα λυθεί με τη λίστα των χειρουργείων. Το πρόβλημα των χειρουργείων είναι διαχρονικό και οφείλεται στην υποστελέχωση. Το ζητούμενο πάντως προκειμένου να χάσει το σύστημα υγείας την αμοραλιστική του πλευρά είναι να αλλάξει η νοοτροπία τόσο των γιατρών όσο και των ασθενών.